είναι έκπληξη στην Κοβέου, γιατί ξέρει ότι πάντα τις κάνουν τέτοιες εκπλήξεις. Κυρία Κοβέου, το εγώ δεν πηγαίνει ποτέ εκεί που δεν έχει τίποτα να κερδίσει. Είναι ένας αιώνιος ζητιάνος. Η αγάπη, το δέντρο της ζωής, είναι άπειρη προσφορά χωρίς όρους. Υπάρχει μεγαλύτερος βασιλιάς από την αγάπη. Το εγώ καταλαβαίνει μόνο τη γλώσσα του συμφέροντος, ενώ η αγάπη μιλάει τη γλώσσα της προσφοράς. Αν μπορούσαμε ποτέ να γίνουμε σαν αυτό το δέντρο της αγάπης που απλώνει τα πλατιά του για να προσφέρει προστασία στα χλιά και σκιά στους περαστικούς, τότε θα καταλάβουμε τι είναι αγάπη. Εσύ έγινες αυτό το δέντρο της αγάπης για αυτή τη μικρή κοινωνία της ζωφιάς. Είσαι το νερό στο ποτάμι που κυλάει βιαστικά χωρίς γυρισμό. Χωρίς μελιά καταπίνεις όσα σε πνίγουν, τις κακεντρέχειες, τις προδοσίες, τις αδειξότητες. Ζεις καθημερινά σε ένα αδιέξοδο, προσπαθώντας να βρεις την χρυσή τομή ανάμεσα στην ποιότητα ζωής και στο δόσιμο σε ένα ιδανικό. Και όλα αυτά για εμάς, για όλους μας, για τους ανθρώπους. Είναι μια μέρα που δεν σου χαρίζεται. Είναι μια μέρα ορόσημο για να τιμήσουμε την προσφορά σου, τον αγώνα σου, για την ανάπτυξη και ευημερία της τοπικής κοινωνίας μας. Η συμβολή σου και η συμμετοχή σου, η παρουσία σου, είναι ιδιαίτερα αισθητή. Διεκδικείς για να πετύχεις τα δικαιώματά μας, την ποιότητα ζωής. Γι' αυτό, εμείς οι γυναίκες του Συλλόγου Ζωφιάς, σε ευχαριστούμε, Ευαγγελία Κοβέου.